Ομάδα καλημέρα, έχω έρθει σήμερα με καφέ στην Γλυφάδα για να κάνω λίγο edit, γιατί είχα μια δουλειά λίγο πιο πίσω και θα κάνουμε ένα διαφορετικό daily video σήμερα. Τι θα κάνουμε τη μέρα της κούρασης σήμερα δηλαδή. Οπότε like, subscribe και ελπίζω να έχει ενδιαφέρον και να μην βαρθείτε. Τώρα έχω πάρει τον καφέ στην Γλυφάδα, κόστησε 4,40 μαζί με νερό. Εμφιαλωμένο πυραγωγό. Και το μαγαζί είναι πάρα πολύ όμορφο από μέσα. Έχετε πολ. Τώρα, μόλις τελειώσει το edit, θα σας ξαναδείξω και από μέσα. Κλείνω και ανοίγουμε σε λίγο. Πριν φύγουμε και να δούμε λίγο και το μαγαζί από μέσα, καθώς είναι πολύ ωραίο. Και αξίζει να το δείτε. Δείτε εδώ. Πάνω έπρεπε να έρθω. Δεν το ήξερα ότι είχε τέτοιο. Γιατί ήρθα και πριν για τουαλέτα. Κλασικά για να λύσει. Πολ λέγεται. Κλασικά χωρίς να είναι χορηγούμενο, όλα τσέπη για να λύσει. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Οπότε θα είναι vlog Γλυφάδας αυτό. Και δεν είναι και μπαταρία αυτή. Μα θα δούμε. Και κωδικός. Τώρα θα πάμε απέναντι στο Hall of Brands που είναι το εμπορικό της Γλυφάδας. Θα σκοταθούμε εκεί για να τα δούμε και για να μπορεί να πάρουμε κάτι, γιατί ετοιμάζω ένα ταξίδι και ίσως χρειάζομαι κάτι. Εντάξει, στη Γλυφάδα αμάξια. Άντε, γεια. Οπότε πια πάμε να δούμε και πώς μπαίνεις και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν είναι εμπορικό, είναι κατάστημα. Και εμένα όλος μου το είπε, ήταν εμπορικό. Καλύτερα. Λοιπόν, όχι, όχι ρε, είναι ένα daily vlog που κάνω, μην αγχώνεσαι. Daily vlog. Ναι, δεν θα κάνω γράψεις τότε. Λοιπόν, εδώ μια κοπέλα που γνώρισα. Εγώ και με το που την είδα αγόρασα. τα χρειαζόμουν, τα χρειαζόμουν, αλήθεια, αλήθεια, τα χρειαζόμουν. Και θα την κάνουμε fit body. Έτσι λέω, να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Έτσι, ωραία, ωραία. Και είμαστε και κοντά γειτονιά. Δεν λέμε που όμως βέβαια, εννοείτε. Εγώ, δεν το ήξερα. Εγώ καλύτερα, ναι, και δεν με ήξερα και ούτε εγώ. Αυτό. Ο κάτω όροφος έχει και full North Face. Τα πάντα έχει. Πήρα και μια κοντομάνικη γιατί μόνο Jim Beam έχω. Οπότε δεν γινόταν να βγαίνω εκεί που θα πάω μόνο με τέτοιες μπλούζες. Και κάλτσες εννοείται, καθώς στο τελευταίο μου βίντεο έβαλα μια Jordan και μια Nike και όλοι πέσατε να με φάτε σε ένα σορτάκι που ανέβασα. Οπότε, μηχανάκι. Εντάξει, ο καιρός δεν υπάρχει. Και φεύγουμε προς την παραλία για μια φωτογραφία και για να δούμε και την θάλασσα της Γλυφάδας. Σίγουρα νομίζω ότι θα το δείτε. Γενικά είναι απίστευτη περιοχή. Άρεο κατοικημένη. Και νομίζω το καλοκαίρι εδώ πρέπει να είναι φοβερά. Δεν είχα έρθει για μπάνιο. Νομίζω ότι θα περάσει από κάτω και θα βγάλει μια φωτογραφία. Έφτασα. Είναι πραγματικά παράδεισος. Και εφόσον έκατσε έτσι η φάση, θα κάνουμε 40 λεπτά περπάτημα, 25 λεπτά περπάτημα εδώ. Καθώς δεν έκανα αερόβιο, σήμερα τρέχω από το πρωί. Μόνο έφαγα και έφυγα από το σπίτι. Δείτε, παιδιά. Οπότε βάζω χρόνο και ξεκινάμε. Έχω βρει εδώ και ένα μάγκα εδώ. Γεια σας ρε μπρο. Γεια χαρά, καλησπέρα. Μπανάκι και ηλιοθεραπεία μαζί. Εννοείται. Είσαι ωραίος. Και καλό είσαι, κάνεις γυμναστήριο. Προσέχω γενικά, γυμνάζομαι. Μάγκας, ωραίος. Ωραίος, ωραίος. Πάρα πολύ. Ήρθα και εγώ εδώ να κάνω αεροβιάκι στην Γλυφάδα, να δω και την παραλία. Εδώ μένεις, ε. Μένω Γλυφάδα. Τι παίζουν εδώ από νίκια γιατί ψάχνω σπίτι. Ψάχνω σπίτι, τι παίζουν από νίκια τιμές. Λόγος που θα είσαι, αν είσαι κάτω Γλυφάδα ή πάνω Γλυφάδα. Συνήθως οι τιμές διαφοροποιούνται αρκετά. Αν είσαι από το κομμάτι πάνω από τη Βουλιαγμένη ή κάτω από τη Βουλιαγμένη. Ωραία, κάπου εδώ κοντά τέλος πάντων έχεις αυτό εδώ το. Τι είναι εδώ, ρε. Γενικά για 50 τετραγωνικά, ας πούμε. Πες το! 600. Καλά είναι, ρε. Αυτό είναι στην Καλλιθέα και έχει τόσο. Παραπάνω.
Ωραία, ωραία, ωραία. Και άλλο σου λέω για ισόγειο, ξέρεις. Κατάλαβα. Α. Όσο το πας, το κάνεις και καλύτερο. Ωραία, φίλε μου, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Είσαι μάγκας. Και κάνεις το καλύτερο πράγμα. Κάνεις το καλύτερο πράγμα. Καλύτερο γενικά. Να είσαι καλά. Πολύ ωραίος τύπος, μάγκας, ευχάριστος. Χαίρομαι πάρα πολύ να γνωρίζω τέτοια άτομα. Και τι να πω, μου φτιάχνουν τη διάθεση. Όλοι σας. Συνεχίζουμε, μάγκες. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι το πώς θα περάσουμε. Αλλά το έχουμε. Είναι από επαρχία, μην ξεχνάτε. Σε κατσάβραχα και ποτάμια τριγυρνούσαμε από μικρή. Οπότε ναι, αλλά καλοκαίρι θα έρχομαι σίγουρα. Πρώτο Θεός, έτσι, δεν κάνω σχέδια τόσο μακριά. Έτσι, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Περνάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Και έχει ο Θεός. Όταν λέμε, μας δίνει και αυτός και μας προσέχει. Αυτά. Λάτρεψα γλυφάδα. Άμα δεν με πατήσουν. Οκ. Φίνικες παντού. Πω, δείτε εδώ. Γλάρι. Λες και ήρθα από το Αζερμπαϊτζάν κάνω. Αλλά ναι, μου αρέσει πολύ. Δείτε τι ωραίο μέρος εδώ πέρα. Μου θύμισε λίγο πάρο ένα παγκάκι που ήταν σε ένα μέρος έτσι. Τι ωραίο μέρος. Εδώ. Όχι, ποιος θα σας έφερνε γλυφάδα έτσι να τη δείτε. Πείτε μου τώρα, εντάξει, κάνω και ερώτηση. Γενικά, συνδυάζω πάντα τη δουλειά. Δείτε εδώ. Έχουν κάνει το μπανάκι τους. Γεια σου, γεια σου, δεν σε πειράζει. Και η ώρα είναι 1:11. Δεν έχω φάει, κλασικά. Αλλά θα πω έτσι. Θα φάω 4 ώρα πάλι. Αλλά... κούπι. Παράλληλα, ψάχνω και σπίτι, έτσι. Ρωτάω, κάνω, ράνω, ρώτησα για την κοψιάλη. Το πρωί. Και... με είπε και ο Βαλάκος ότι ξέρει κάτι, θα τον πάρω τίλ, θα τον πάρω μετά. Δείτε εδώ! Δείτε εδώ! Οπα και εδώ! Πλοία! Τι πλοία ρε, άσχετη, σκάφη είναι άσχετη. Σιγά μην είναι και... της... Σαλαμίνας. Αντίγεια! Κουβαλάω την τσάντα με το λάπτο του μεταξύ. Φούτερ και το αμάνικο και έχω... σκάσει, κατουργέμαι κλασικά για Νέλης. Μην κρινιάζεις όλη μέρα όμως. Απολαύσε το. Α, και έμειγε City Load και ξεκουράζομαι και καλά εγώ. Α, ύπνος. Όχι, ναι. Όχι εσένα. Λοιπόν, εδώ το φιλαράκι. Αράζεται εδώ, γλυφαδιώτης. Ναι. Όχι, από άλλη μου είμαι. Από άλλη μου, αλλά έρχεσαι εδώ. Έρχομαι εδώ γιατί είναι ρε φίλε ηρεμία. Άστο, άστο, έχω πάθει πλάκα. Είναι ηρεμία. Είναι σημείο να κάνεις και λίγο άθληση. Έτσι, έτσι. Έρχομαι για αερόβιο εδώ. Και εγώ τώρα αυτό κάνω. Λοιπόν, χάρηκα αδερφούλη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ. Πάρα πολύ. Και ένα κατουράκι εκεί πέρα. Αμε θέα το πέλαγο. Ζηλεύω η αλήθεια είναι. Αλλά γενικά εγώ. Εντάξει, δεν κατουράω που να είναι έτσι από το. Στα αρχίδια τη. Λοιπόν, έχω σκάσει. Πλούσαμε σήμερα. 20 βαθμούς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Εδώ και λίγο Chinatown. Τόμπαρι μαμ. Γεια σας! Έβλεπα κάστρο τα κέση γι' αυτό. Δεν περιμένω. Να και ένα G3 πίσω. Πορσάρα. Αν και δεν είμαι φαν των αμαξιών, τα Πόρσε αυτά μου αρέσουν. Το 911. Κίτρινο. Και τέλος έχει μια παιδική χαρά. Πειρατικό καράβι. Ακραίο. Λοιπόν, φτάνει με την παραλία. Ολόκληρο ντοκιμαντέρ γύρισα. Πάμε, δείτε σπίτια. Οκ. Εντάξει, εδώ είναι full παραλιακά. Αυτό, οπότε θα κοστίζουν πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε μηχανάκι και πάμε με τη μία βίλα να τους κατουρίσω. Να πάω τουαλέτα και θα βγάλουμε μια φωτογραφία εκεί. Ας έχω άτομα να βγάζει μου κάνει 50, θα τον πρίξω και θα είναι καλύτερο από μένα να στείλω τώρα με τρίποδο κλπ.
γουρνάκι αυτό το βανάκι. Έχει και... Να έρθεις δηλαδή, με τη μία να σε φέρει εδώ. Ηλεκτρικός. Ηλεκτρικός. Μόλις έφτασα βίλα, μου άνοιξε ο Γκαντζάρ και... Ωρε φίλε, λάμπι, 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 λάμπι. Μισό να πάρει τσάντα μου. Αρχίσει προετοιμασίες. Εδώ για νομπάς. Εδώ πάμε λίγο, πάμε δυνατά, έτσι. Κάθε μέρα εδώ είσαι. Ναι, ναι, θυμάσαι. Ωραία. Πώς ήταν πριν να χώρι. Θυμάμαι, θυμάμαι. Πότε μπαίνεις όμως, πότε μπαίνεις. Σήμερα έρχεται για γυψοφανίδες φάλες. Α, οπότε αύριο μεθαύριο. Θέλει και βάψη. Σιγά σιγά. Θέλει και βάψη. Πάμε και δεύτερο όροφο λίγο να δούμε πώς έχουν στηθεί τα παιδιά. Κλείς τη μουσική, κλείς τη μουσική. Εντάξει, είναι Travis Scott, δεν θα πιάσει. Εγώ, ναι, ναι, είμαστε φιλαράκια, με έχει στείλει το κωδικό. Εδώ είναι το σπίτι του Αχιλλέα, 100 υπολογιστές. Sorry, φίλε, sorry, απλά το σημαδό πάρα πολύ τον Αχιλλέα γι' αυτό. Του Χάκη, δείτε εδώ. Έχω μόνο 3 οθόνες, θα μπορούν άλλες 2 πάνω. Πάντε, γεια. Αυτό είναι YouTuber. Εδώ ο Γιαννούπας παίζει με το σκύλο. Γεια σου. Γενικά εδώ επικρατεί ένα upgrade. Περιμένουμε να ανεβάσουμε το πρώτο μας βίντεο. Βασικά το έχουμε ανεβάσει, να περιμένουμε το. Πάμε πολύ καλά, η ομάδα στείνεται σιγά σιγά. Σιγά σιγά γίνεται ομάδα. Τέλεια. Σας έδωσα και την τοποθεσία. Σας έχω... την έχω καρπώσει εγώ. Με τη μία, ο πρώτος. Αυτά. Έχει κοιμηθεί πάνω με το μεταξύ και δεν μπορώ να φύγω και το έχω λατρέψει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ. Φάτσα, φάτσα δείτε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και αυτός είναι ο Τζιμ. Και αυτός είμαι εγώ. Και σήμερα. Το μόνο κακό με τη βίλα είναι ότι δεν έχει καλό σήμα, καλό ίντερνετ ακόμη. Οπότε είναι και το σημαντικότερο YouTubers να έχουν καλό σήμα και θα το λύσουν. Ωστόσο έχω έρθει εγώ πάνω στο δρόμο αρκετά μακριά. Τους ώστε να μπορέσω να ανεβάσω τέτοιο, όπως λέγεται, το βίντεο. Λοιπόν, εδώ στείνουμε τώρα για ένα βίντεο του Γιαννούμπα. Γιαννούμπα θα ανεβάσει. Και σιγά σιγά να έρθει και η παραγγελία μου. Έχω παραγγείλει να φάω. Δεν γινόταν άλλο. Ελπίζω αυτή τη φορά να, έχει, να είναι κάτι καλό. Γιαννέλη. Πάρ' το ρε μπρο, το δεύτερο μήνα. Α, το παίρνω. Όχι. Τι πάρ' το. Για τώρα. Ναι, και περιμένω να φάω. Πήρα ρύζι κοτόπουλο για να δούμε. Λοιπόν, ψάχνω κουτάλι και θα φάμε. Τι με φαίνεται. Ακραία η κουζίνα τους εδώ μεταξύ. Βίλα είναι. Πάω να δοκιμάσουμε πρώτα το ρύζι. Οκ. 10-9-80 έκανε όλο αυτό. Έχει 3 πίτες, ρύζι, λίγο σαλάτα και 3 κοτοσουβλάκια. Τίμια τιμή. Καλό. Στον Γιαννούμπα το ένα κοτοσουβλάκι για τις πίτες και τη σως πήρε. Εγώ τη σως δεν τη φάω. Θα βάλουμε και ένα ντόνο σμοκ παπρίκα. Άρα, κόγιες 2. Και αυτό. Πάμε να δούμε τι τρώνε. Γιατί ο Πέρσε κατάλαβε. Μα τα έκαναν δώρα. Σε καθημερινή βάση. Τόνισα. Okay. Και αυτό μα το έδωσε η μητέρα του Τζέμι χθε. Αυτά είναι νεράτζι ή όχι. Πορτοκάλια είναι από τον κήπο έξω. Okay. Και μανταρίνια. Και μηχανίκια ελληνικό. Έτσι. Εδώ θα μπει πλυντήριο. Στην κουζίνα. Μάλλον. Okay. Το στιέρα. Έπαιρα, δύο ψυγεία, μαγιά ήταν δύο ψυγεία με το σάτομα, μπράβο, respect. Και κατάσταση. Για αυτό εδώ τι γνώμη έχεις. Μόνο για γεύση, καθώς από ό,τι λένε όλοι, βάζουν πάρα πολύ λίγο αμύγδαλο. Οπότε είναι σκάμ, να ξέρεις. Α, περίμενε. Τώρα. Μπορείς να το σκοτώσω αυτό μία. Τι λες, δεν σκοτώνω τίποτα με το κουνούπι. Κουνούπι. Διώσεις σήμερα εδώ το daily vlog με 1,5 λίτρο νερό. Καλά, δεν γράφει. Σκατάβα. 1,5 λίτρο νερό. Για να μην ξεχνάτε κι εσείς να πίνετε και να είστε ενυδατωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Like, subscribe και τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο. Πρώτα ο Θεός.